Και το λόγο τώρα έχει η πρόεδρος της Πλεύσης Αλευθερίας, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής σας ομάδος. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα να υπενθυμίσω ότι η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής δεν είναι μια επιτροπή στην οποία ψηφίζουν τα κόμματα με εισηγητές των κοινοβουλευτικών ομάδων. Είναι μια επιτροπή κορυφαία της Βουλής, η οποία ασχολείται με ένα μείζον θέμα που είναι η διαφάνεια στη λειτουργία των θεσμών. Υπ' αυτήν την έννοια έχω εκφράσει κατ' επανάληψη την απόλυτη αντίρρησή μας στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Επιτροπή αυτή την περίοδο, που είναι λειτουργία διοριστηρίου, λειτουργία επικυρωτηρίου των βουλών και των προτάσεων της κυβέρνησης για διορισμούς σε διάφορες θέσεις. Και αυτό από τη μία πλευρά καταλύει το σκοπό της σύστασης της Επιτροπής αυτής, που είναι να ελέγχει τη λειτουργία των θεσμών και της κυβέρνησης, και από την άλλη πλευρά ουσιαστικά αφαιρεί από την Επιτροπή τη δυνατότητα να διεισδύει και να φωτίζει προς χάριν του ελληνικού λαού, δηλαδή των Ελλήνων πολιτών, της κοινωνίας, ζητήματα τα οποία δικαιούνται οι πολίτες να γνωρίζουν. Το πρώτο μου, λοιπόν, η πρώτη μου παρατήρηση έχει να κάνει με το γεγονός ότι σήμερα συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας με επίσπευση από πλευράς του Υπουργού Υγείας, του κυρίου Γεωργιάδη, την ίδια ώρα που όλη την εβδομάδα αυτή συνεδριάζει η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία, με ακραίες συνθήκες πίεσης που οδήγησαν και σε λιποθυμία ανθρώπου στη διαδικασία της ακρόασης φορέων, σε συνθήκες ανεπίτρεπτες για το ελληνικό κοινοβούλιο και για οποιοδήποτε κοινοβούλιο κράτους δικαίου, κοινωνικού κράτους δικαίου και πολιτισμένης χώρας. Οι συνθήκες αυτής της έντασης και της πίεσης είναι αδικαιολόγητες, και ο τρόπος με τον οποίο συνεχίζει να συνεδριάζει η Βουλή και σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουλίου, που είναι η μέρα που κατά τον κανονισμό, κύριε Γεωργιάδη, δεν είναι μέρα νομοθετικού έργου, είναι μέρα κοινοβουλευτικού ελέγχου, δεν είναι μέρα συνεδρίασης των επιτροπών, είναι μέρα κοινοβουλευτικού ελέγχου. Σήμερα λοιπόν, από τις 10 το πρωί συνεδριάζει η Ολομέλεια της Βουλής με νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας με 118 άρθρα. Στις 10 το πρωί ξεκίνησε επίσης ταυτόχρονα η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής για την τέταρτη συνεδρίασή της για το νομοσχέδιο που αφορά την ψυχική υγεία. Με όλα όσα έγιναν και με το εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε χθες, λεκτικής βίας και κακοποίησης της συνεργάτηδος του κυρίου Υπουργού, που εκείνη ήταν παρούσα στην Επιτροπή, ενώ ο Υπουργός δεν ήταν παρόν στην Επιτροπή. Συνεδριάζει και είναι ένα γεγονός το οποίο εγώ το καταδίκασα απερίφραστα, γιατί δεν είχα ποτέ μου την παραμικρή συστολή και τον παραμικρό ενδιασμό να καταδικάσω αυτά που είναι καταδικαστέα. Θα περιμένω όμως το σύνθημα «Τέλος στην κακοποίηση, τέλος στη λεκτική βία, τέλος στο σεξισμό», να το δώσει επιτέλους ο κύριος Μητσοτάκης και να το δώσει και στους υπουργούς του και στον παριστάμενο υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, που κατ' επανάληψη επιδίδεται σε τέτοιες πρακτικές και απευθυνόμενος σε εμένα. Ταυτόχρονα σήμερα, για να συνεχίσω το τι γίνεται σήμερα, βλέπω ότι και οι προτινόμενοι για τις θέσεις κοιτούν και ακούν με ενδιαφέρον. Ταυτόχρονα σήμερα συνεδριάζει και η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων από τις 10 το πρωί με αντικείμενο τεκτονικές
Τι είπατε, νομοσχέδιο, είπατε κύριε Λοβέρδο, συγχαρητήρια. Ναι, νομοσχέδιο. Με τη διαφορά ότι και χτες μέχρι τις 9 το βράδυ συνεδρίαζε για νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών και συγχώνευση τραπεζών και σήμερα έρχεται νομοσχέδιο με πάμπολα άρθρα και με κάποιες ενδιαφέρουσες διατάξεις που αφορούν τα τέμπη και το έγκλημα των τεμπών. Ταυτόχρονα συνεδριάζει η Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και στις 10 το πρωί με ακρόαση φορέων και αυτή τη στιγμή με τρίτη συνεδρίαση και ταυτόχρονα συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Κατά την άποψή μας και τη θέση μας, αυτές είναι συνθήκες αδιαφάνειας της κοινοβουλευτικής λειτουργίας, γιατί είναι συνθήκες σχεδιασμένες για να μην μπορεί ούτε η αντιπολίτευση, ούτε ο πολίτης, ούτε οι δημοσιογράφοι, ούτε κανείς να παρακολουθήσει τι συμβαίνει. Οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες μου εξομολογούνταν ότι αδυνατούν να παρακολουθήσουν όλα αυτά τα οποία γίνονται και αυτό είναι ακόμη μία παράμετρος που συμβάλλει στη συσκότηση και στην αδιαφάνεια. Εμείς έχουμε λοιπόν απόλυτη αντίρρηση σε αυτόν τον τρόπο και σε σχέση με την διαδικασία που γίνεται για τους τρεις προτινόμενους ως νέα μέλη της Επιτροπής Εποπτείας, του Εποπτικού Συμβουλίου που θα εποπτεύει την Εθνική Αρχή Ιατρικός Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Θα ήθελα να επισημάνω κάποια θέματα και να ρωτήσω κάποια πράγματα και τον κύριο Υπουργό και τους προτινόμενους και θα αναμείνω τις απαντήσεις τους. Πρώτον, η ίδια διαδικασία επισπεύστηκε, το είπανε και άλλοι και άλλα μέλη της Επιτροπής. Ξαναλέω, είναι Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και ψηφίζουμε ατομικά και όχι διά εισηγητών, γιατί υπάρχει και συγκεκριμένη πρόθεση, και υπάρχουν και συγκεκριμένες προϋποθέσεις πλειοψηφίας επί των μελών και όχι εικαζόμενης πλειοψηφίας. Η διαδικασία λοιπόν είχε επισπευστεί με email το οποίο είχε σταλεί Παρασκευή 12 Ιουλίου 5 παρα 20 το απόγευμα με σκοπό να συνεδριάσει η Επιτροπή για τις 17 Ιουλίου και 10 η ώρα το πρωί και θα προτείνονταν στη θέση σας, στις θέσεις σας κύριοι που δεν προτεινόσασταν θα ήταν η κυρία Εκατερίνη Φουντεδάκη, ο κύριος Βασίλειος Ταρλατζής και παραμένει προτινόμενος και ο κύριος Πάντος. Αυτή η διαδικασία τώρα, χωρίς εξήγηση, μας κοινοποιήθηκε ότι αναβάλλεται στις 12 παρα 10 το βράδυ της 16ης Ιουλίου. Μέχρι το βράδυ της 16ης Ιουλίου ήταν παντάπαση επιβαλλόμενο να γίνει αυτή η συνεδρία στις 17 Ιουλίου, μολονότι πάλι υπήρχαν πάρα πολλές διαδικασίες. Ακυρώνεται, αναβάλλεται, μας στείλατε. Εξήγηση θεσμική, κύριε Γεωργιάδη, δεν πήραμε. Και σας άκουσα στην αρχική σας τοποθέτηση όταν προτείνατε την κυρία και τους κυρίους τους οποίους αυτή τη στιγμή ζητάτε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας να ψηφίσει. Δεν είπατε λέξη. Η διαφάνεια στη λειτουργία των θεσμών επιβάλλει να εξηγήσετε για ποιο λόγο είχατε προτείνει άλλα πρόσωπα για τις 17 Ιουλίου. Αναβλήθηκε η Επιτροπή και σήμερα προτείνεται από τα τρία πρόσωπα που προτείνατε στην προηγούμενη συνεδρίαση πριν από 9 μέρες, τώρα έχουν αλλάξει τα δύο. Αυτό, εάν θέλετε να είστε και ειλικρινής και θεσμικός, θα πρέπει να το εξηγήσετε. Θα πρέπει, προσπαθείτε... Μόλις πάρετε το λόγο, ναι, τον πήρατε εισαγωγικά και θα περίμενα να τα κάνετε κάποια πράγματα θεσμικά, αυθορμήτως και αυτοβούλος και να μην χρειάζεται να σας το ζητάμε. Θα πρέπει λοιπόν, κύριε Καλαφάτη, όταν πάρετε το λόγο θα μιλήσετε.
Σας παρακαλώ μη με διακόπτετε. Εξήγησα και χτες ότι δεν μπορεί να εξανίσταστε για τον Πολάκη και τον όποιο Πολάκη και να επιδίδεστε σε πρακτικές και συμπεριφορές οι οποίες είναι εξίσου αντικοινοβουλευτικές, αντιδεοντολογικές, σεξιστικές και κακοποιητικές. Μην το κάνετε λοιπόν. Αυτή την οχλαγωγία για την οποία δίνετε σύνθημα και με τη θεσμική σας ιδιότητα του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, μην το κάνετε. Το έκανε χτες ο κύριος Πέτσας πάλι για την κοινοβουλευτική ομάδα. Σήμερα πήρε άδεια, είδα, να φύγει στο εξωτερικό. Μην το κάνετε. Μην το κάνετε, επειδή είναι σε δύσκολη θέση ο υπουργός. Κυρία, συνεχίστε. Νάτος, ήρθε και ο κύριος Πέτσας. Συνεχίστε. Δώσαμε άδεια, κύριε Πέτσα, το πρωί έδωσε η Βουλή για να φύγετε στο εξωτερικό. Είστε παρακαλώ. Εδώ ακόμα, βλέπω. Χαίρομαι. Συνεχίστε. Συνεχίζω λοιπόν. Σας περιμένω. Συνεχίζω λοιπόν και λέω ότι θα έπρεπε να το έχετε εξηγήσει εσείς. Δημοσιεύεται ότι ο λόγος της αλλαγής είναι το γεγονός για την κυρία Φουντεδάκη, είναι το γεγονός ότι συμμετείχε στην κατάρτιση του νομοσχεδίου για την ισότητα στο γάμο. Ενός νομοσχεδίου το οποίο η Πλεύση Ελευθερίας ουσιαστικά πίεσε την κυβέρνηση για να το καταθέσει. Είχα κάνει επανειλημμένες επίκαιρες ερωτήσεις στον κύριο Μητσοτάκη για το πότε σκοπεύει να καταθέσει το νομοσχέδιο αυτό και επειδή δεν μου απαντά στις ερωτήσεις του κοινοβουλευτικού ελέγχου, μου απάντησε εμπράκτος καταθέτοντας το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο αυτό αποδείχθηκε, ενώ πρόκειται για νομοσχέδιο το οποίο αναγνωρίζει το αυτονόητο, δηλαδή την ισότητα όλων των ανθρώπων, ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν ίσα δικαιώματα και ότι η πολιτεία αναγνωρίζει ίσα δικαιώματα για όλους τους ανθρώπους, προκάλεσε παρόλα αυτά αυτό το νομοσχέδιο τριγμούς, διχασμούς, σχίσματα και πόλεμο εντός της κοινοβουλευτικής σας ομάδας. Και αυτό το οποίο δημοσιεύεται είναι ότι ο λόγος της αναβολής της συνεδρίασης και της απόσυρσης της πρότασής σας για την κυρία Φουντεδάκη είναι το γεγονός ότι συμμετείχε Συνεχίστε. Σας το επιτρέπω, αλλά επειδή απευθύνομαι σε εσάς θα σας περιμένω κιόλας. Όχι, δεν μπορεί να... Πώς θα γίνει δηλαδή? Εντάξει, σας παρακαλώ, ήδη έχετε πάει στο τριπλάσιο από τον... Όχι, δεν έχω πάει στον τριπλάσιο και ξέρετε πολύ καλά ως πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο υπουργός δεν σηκώθηκε ούτε στη διακοπή των δύο συνεδριάσεων, έτσι έχει δικαίωμα. Ως πρόεδρος της... Αν μπορείτε... Ως πρόεδρος, κύριε Μπούρα, έχω δικαίωμα να μιλήσω 15 λεπτά, όπως γνωρίζετε. Αυτή τη στιγμή το ρολόι σας δείχνει 13 λεπτά με όλο το χρόνο που τρώμε, περιμένοντας τον κύριο Καλαφάτη να σταματήσει τον Μα κύριο δεν είναι έτσι υπουργό που να μιλήσει. Έτσι, για να μην... Εσείς έχετε εμπειρία. Γιατί υπήρξατε πρόεδρος. Θέλετε να μιλάω απόντως του υπουργού, απευθυνόμενοι στον κύριο υπουργό? Όχι. Μου φαίνεται περίεργο. Όχι, δεν έχετε το... αυτό που λέτε εγώ. Σας δίνω το δικαίωμα να μιλάτε, αλλά όχι τα 15 λεπτά που τα βρήκατε γραμμένα. Στην επιτροπή αυτή είναι 5 λεπτό. Στον κανονισμό είναι 5 λεπτό, γι' αυτό και έβαλα. Αλλά εγώ δεν διακόψα κανέναν, όπως δεν. Συνεχίστε όμως. Γιατί έχουμε τώρα την κρίση. Σωστά, και θέτω αυτής της πρότασης. Επέστρεψε ο κύριος υπουργός. Ωραία, εγώ δεν συνηθίζω να μιλάω στον κοινό. Συνεχίστε, αλλά και ολοκληρώστε. Πολύ ωραία. Κύριε Υπουργέ, λοιπόν, εάν ο λόγος για τον οποίο έγινε αυτή η αναβολή, η απόσυρση υποψηφιότητας και η αλλαγή, αν είναι αυτός ο λόγος, ότι δηλαδή υπήρξε αντίρρηση μελών της κοινοβουλευτικής σας ομάδας για την κυρία Φουντεδάκη λόγω της συμμετοχής της σε ένα νομοσχέδιο που αποτελεί σήμερα, στην σύνταξη του νομοσχεδίου, που αποτελεί σήμερα νόμο του κράτους. Ιδρύεται ένα πάρα πολύ ισχυρό θεσμικό πρόβλημα
που είναι ότι η κυβέρνηση υπονομεύει τον νόμο τον οποίο έφερε και ψηφίστηκε στη Βουλή και ότι εκπέμπει ένα πάρα πολύ επικίνδυνο μήνυμα, ότι πλέον δεν υποστηρίζει την ισότητα όλων. Θα ήθελα λοιπόν την ξεκάθαρη τοποθέτησή σας και θα ήθελα και από τους προτινόμενους, από τα προτινόμενα πρόσωπα και την κυρία... και την κυρία Ισμήνη Κριάρη και τον κύριο Πέτρο Δρακάκη αλλά και τον κύριο Γεώργιο Πάντο, θα ήθελα την τοποθέτησή τους. Γνωρίζετε αυτό το παρασκήνιο? Σας υπόθηκε με ποια διαδικασία, γιατί προτείνονταν άλλοι και τώρα προτείνεστε εσείς? Αποδέχεστε αυτό το πλαίσιο? Γιατί η βιοηθική είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, όπως και η ηθική και η ιδεοντολογία και η σχέση μας με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω εάν γνωρίζετε και αποδέχεστε αυτό το παρασκήνιο ή μπορεί να μην γνωρίζετε και αν σας προβληματίζει. Θα ήθελα ποια είναι η θέση σας σε σχέση με το νομοσχέδιο αυτό που ψηφίστηκε από τη Βουλή με ισχυρή πλειοψηφία και αποτελεί νόμο του κράτους και αναγνωρίζει σε όλους τους ανθρώπους ίσα δικαιώματα, και δικαίωμα γάμου και δικαίωμα τεκνοθεσίας, διότι με προβληματίζει πολύ ότι αποσύρονται υποψήφοι που δεν ικανοποιούν εκείνους που αντιτίθενται στο νομοσχέδιο και προτείνονται τώρα νέοι υποψήφοι που με κάποιο τρόπο μάλλον ικανοποιούν εκείνους που αντιτίθενται στο νομοσχέδιο, ή μπορεί και να μην συμβαίνει αυτό. Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή έχει, και οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν ακριβώς τι συμβαίνει. Και τέλος θα ήθελα για τους προτινόμενους να ρωτήσω κάτι που αποτελεί σημαντική παράμετρο για να αξιολογήσουμε και τις υποψηφιότητες. Ποια είναι η θέση σας για την κατάσταση σήμερα στον τομέα της υγείας, της δημόσιας υγείας? Άκουσα τις εισαγωγικές σας τοποθετήσεις. Στον τομέα της υγείας, της δημόσιας υγείας, μιλήσατε για την υπογονιμότητα όλοι σας, αλλά κάποια πράγματα συναρτώνται και με την ποιότητα ζωής και με το επίπεδο ζωής και με τις συνθήκες που βιώνει η κοινωνία. Και ποια είναι επίσης η θέση σας, με ενδιαφέρει αυτό πάρα πολύ, για την κατάσταση που βιώνουν μητέρες και παιδιά στη Γάζα, το γεγονός ότι πεθαίνουν νεογνά αβοήθητα με ευτήρια και νοσοκομεία, το γεγονός ότι πεθαίνουν από ασιτία πληθυσμοί. Κύριε Υπουργέ, μην τους υποδεικνύετε, σας παρακαλώ, την απάντησή τους. Κυρία Κωνσταντοπούλου, σε μένα θα απευθύνεστε. Και δεν, συστάσεις, δηλαδή απογορεύεστε. Εγώ θέλω την επιστημονική και ανθρώπινη θέση των ανθρώπων που προτείνονται. Σας για παρακαλώ. Ένα γεγονός, όταν προτείνονται για θέσεις που έχουν να κάνουν και με την ηθική και με τη βιοηθική και με τη γονιμότητα και με την υπογονιμότητα και με τα μωρά και με το πώς αντιμετωπίζει η κοινωνία και αυτός ο κόσμος τα παιδιά και τα μωρά, με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ιδίως με ενδιαφέρει διότι ο κύριος Γεωργιάδης πήγε στο Ισραήλ και είπε καλά τους κάνουνε οι Ισραηλινοί. Είπε καλά τους κάνουνε. Οπότε με ενδιαφέρει ιδιαιτέρως η δική σας θέση και με ενδιαφέρει για την τοποθέτησή μας. Ευχαριστώ.